βρούμε εμείς. Θα μου πείτε τώρα μήπως παπά μου, έτσι κι αλλιώς εσύ δεν μαζεύεις. Ξέρετε, θα σας πω πρώτα-πρώτα κάτι που ζω κάθε Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή μετά τη λειτουργία. Χτες μετρώντας τα άτομα, μπορεί και να ξεπέρασα και τους 200. Τι να πω τώρα, ότι έχει 200 χαζούς κάθε μέρα. Πιο χαζός εγώ, μαζευόμαστε οι χαζοί και κάνουμε χαζοπαρέα. Πόσο χαίρομαι την εξομολόγησή σας, πόσο χαίρομαι, πόσο με γεμίζει. Και με ρωτάνε το βράδυ, δεν κουράστηκες παπά? Φέρτε μου, μωρέ, λέω, κι άλλους 200 να ξενυχτήσω, να πάμε κατευθείαν για λειτουργία. Μην αφήνετε την ψυχή σας αυτές τις μέρες φορτωμένη. Μην την αφήνετε, μωρέ. Μην την αφήνετε. Πόσο αγάπη έχει ο Χριστός μας να μας έχει αφήσει ένα μυστήριο που να είναι το πιο φιλάνθρωπο μυστήριο. Αυτό που μας αγαπάει και μας λατρεύει, γι' αυτό το έδωσε. Ενώ τις κάνουμε τις αμαρτίες, δόξα τω Θεώ, αλλά μετά πιο πολύ δόξα τω Θεώ, που έχει το πετραχύλι το παπάς και μπορεί και με ένα πετραχυλάκι, μια ευχούλα και μια αγκαλιά να μας κάνει να πετάμε. Να πετάμε. Και όσοι μας ακούτε από κοντά και μακριά, μην ακούτε το διαβολάκο που λέει, μην το πεις. Πώς να το πεις? Άντε τώρα που θα πας να πεις τέτοια πράγματα. Αυτό κάνει ο διαβολάκος. Μας τα βάζει να τα κάνουμε, που έτσι κι αλλιώς πάθη, αδυναμίες, χαζομάρες, όλοι κάτι κάνουμε. Και μετά έρχεται απ' τ' άλλο ταυτή και ψιθυρίζει. Άστο τώρα, κάτσε στην άκρη, μη πας. Την άλλη φορά, το άλλο Πάσχα, μετά αφού κοντεύει το άλλο Πάσχα, έλα τώρα, εντάξει, δεν τα πες πέρυσι, τώρα, άστα. Άστο για ένα άλλο Πάσχα. Μωρέ, λες και τα Πάσχα τα έχουμε εξασφαλισμένα δηλαδή. Λες και εδώ θα είμαστε κάμια κατοστή Πάσχα ακόμα. Αλλά και 100 να είμαστε ακόμα, αν ακούμε έτσι τον διαβολάκο, πάλι δεν θα πάμε. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο που σας βλέπω να παιδεύεστε? Εκεί κλαίω. Γιατί λέω, εσύ φταίς που δεν έρχονται. Ότι κάποιοι κάνουν νηστείες. Εγώ, Πάτερ, τις νηστεύω όλες τις νηστείες. Αλλά επειδή δεν έχω εξομολογηθεί, αυτά τα χρόνια δεν κοινώνησα. Μωρέ, λέω, τζάμπα τις πας τις νηστείες. Τζάμπα. Τελείως. Και ο Χριστός, λέω, που είναι εκεί και σε περιμένει. Ο Χριστούλης που είναι πάντα εκεί και μας περιμένει. Δεν λαθεύει. Μην αγχώνεσαι, Καζουλό, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Εγώ σε αγαπάω, Πάρτος. Μ' αρέσουν οι μουσικές. Μην αγχώνεσαι. Έτσι που λέτε. Ο Χριστός είναι εκεί και μας περιμένει. Είναι εδώ και μας περιμένει. Είναι δίπλα στον κάθε πνευματικό και μας περιμένει. Εγώ ένα σας υπόσχομαι για τον καθένα που θα έρχεστε. Πρώτον, ότι θα έχετε μια αγκαλιά εξασφαλισμένη. Σας την υπογράφω αυτή την αγκαλιά. Σας την υπογράφω. Γιατί έχω πολλές, τζάμπα κάθονται και περιμένουν. Δεύτερον, σας υπόσχομαι
ως χαζοχαρούμενος που είμαι, ότι θα σας χαμογελάω όταν εσείς θα μου λέτε αμαρτίες. Και τρίτον και σπουδαιότερο, ακούστε αυτό, δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρετε. Ότι τελευταία δεν ακούω και καλά. Δεν ακούω. Οπότε ελάτε, πέστε τα και τάπατε. Δεν ακούω. Τελευταία άρχισα. Δόξα τω Θεώ. Λέω, δεν πειράζει. Πιο καλά θα είναι η εξομολόγηση. Ο πνευματικός θα μην ακούει. Ακούστε, τ' άκουσα μια φορά να το ρωτάει ο Γεροπαΐσιος αυτό. Εσείς νομίζετε μόνο ότι τα λέμε, από όλο το χαζόμαστε μυαλό. Είχα πάει με ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν άθεος, δεν. Με ειρωνεύονταν και όλα που πήγαινα εγώ στο όρος και την τελευταία στιγμή λέει, θα έρθω κι εγώ. Και όταν τελειώσαμε την κουβέντα με τον Γεροπαΐσιο, του λέει, παππούλη, θέλω να εξομολογηθώ. Και απαντάει ο Γέροντας, εγώ παιδάκι μου, δεν είμαι πνευματικός, ένας σκέτος καλόγερος είμαι. Τι πνευματικό θέλεις, να το τώρα που το είπε. Θέλεις, λέει, ένα νέο αυστηρό ή έναν παππούλι που να μην ακούει. Εγώ τώρα και παππούλης είμαι, άσπισα και δεν ακούω. Τυχερή είστε. Τυχερή. Πολύ τυχερή κιόλα. Λοιπόν, χαζά σας τα πω. Σήμερα, ακούγοντας το Ευαγγέλιο, λέξη, λέξη, μ' άρεσε, λέξη, λέξη, λέω, τι ωραία, πώς τα έβαζε ο Χριστός μας, πόσο φιλάνθρωπα με πόση αγάπη τα έβαζε ο Χριστός. Και αφού κάνει το θαύμα, εγώ μένω στο τέλος. Τι υπενθυμίζεις στους μαθητές? Ότι έρχεται η ώρα του μαρτυρίου. Παραδοθήσετε, λέει. Δεν τον συνέλαβαν τον Χριστό. Παραδόθηκε ο Χριστός. Γιατί? Είναι σταυρωθεί. Τούτος εδώ ο Χριστός τρέχει να πάει στο μαρτύριο, γιατί είναι πλημμυρισμένος από αγάπη για μας. Πώς θα σώσω τον κόσμο, πώς θα σώσω τον κόσμο, πώς θα σώσω τον κόσμο. Να τους πω πέντε λόγια, δεν μου φτάνουν, είπε ο Χριστός. Όχι, δεν φτάνουν σε εμάς. Θα μπορούσαμε με τα λόγια να σωθούμε. Όχι, εγώ τους αγαπάω παραπάνω από το να τους πω πέντε λόγια. Πόσο, Χριστέ μου, μας αγαπάς, που θέλω να σταυρωθώ για σας. Θέλω να πεθάνω για σας. Θέλω να χύσω το αίμα μου για σας. Έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο. Και πιο πριν, μόλις και τ' άλλο το κομμάτι μ' άρεσε, μόλις είδε να μαζεύεται κόσμος, τα κάνει το θαύμα για να μην γίνει χαμός. Δεν ήθελε ο Χριστός να επιδεικνύει τη δύναμή του. Δεν ήθελε να επιδεικνύει τα θαύματά του. Γι' αυτό και πολλά θαύματα τα κάνει παίρνοντας μόνο τους τρεις από τους μαθητές του και τους άλλους τους βγάζει έξω. Και μετά λέει τι έκανε. Έφυγε με τους μαθητές και δίδασκεν αυτούς. Βρήκε ευκαιρία να τους πει και εκεί τους είπε ότι ήρθε η ώρα να παραδοθώ. Ήρθε η ώρα. Αχ, αυτή η ώρα. Πόσα μωρέ ευχαριστώ. Πόσα ευχαριστώ. Πόσα ευχαριστώ πρέπει να πούμε στο Χριστό μας. Που υπήρξε αυτή η ώρα. Ποια ώρα? Του Σταυρού, της θυσίας, της υπογραφής, ότι πληρώνει ο Χριστός. Τι λίτρα
αντί πολλών για όλους τους ανθρώπους, για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες. Δεν συγχωριούνται οι αμαρτίες, αυτό που είπα τα αστεία, τα χαζά προηγουμένως, επειδή διαβάζει ο παπάς. Αυτό είναι το πρακτικό. Πρέπει να διαβάσει ο παπάς να συγχωρεθούν. Αλλά τη συγχώρεση ο παπάς την παίρνει από τη θυσία του Χριστού. Η συγχώρεση δεν είναι δική μου. Βεβαίως πρακτικά, για να μην τα ακούσει κανένα βίντεο δεσπότης και μου πει έψη, Χριστάκη, δεν το πες. Τη θυσία, την ευλογία και την άδεια δεν την παίρνω εγώ κατευθείαν από τη θυσία του Χριστού. Την παίρνω από το δεσπότη μου. Ο δεσπότης μου είναι εις τόπον και εις τύπον Χριστού. Γι' αυτό θα το ξαναπώ, γιατί βλέπω ότι συνεχίζουμε να τη σκεφτόμαστε τη χαζομάρα. Δεν μπορεί να υπάρξει εκκλησία χωρίς το δεσπότη μου από μένα, το δεσπότη μου, και όλους τους επισκόπους μαζί που είναι η συνοδός μας. Εκεί είναι ο Χριστός. Από εκεί παίρνουμε τον Χριστό. Όλη τη χάρη και την ευλογία ο παπάς την παίρνει από εκεί. Το πετραχύλι, όσο κι αν μου τόραψε η Ανούλα και να μου το χάρισε, δεν το πλήρωσα. Το χρωστάω ακόμα. Το χρωστάω. Και χρωστάω πολλά. Όσο κι αν το πλήρωσα, δεν είναι δικό μου το πετραχύλι. Όχι. Καθόλου. Σαν πανί είναι. Αλλά δεν έχει τίποτα σαν πανί. Έχει, γιατί το πετραχύλι μου το χάρισε, μου το δώρισε ο δεσπότης. Και του δεσπότη το πετραχύλι, το ομοφόριο και το πετραχύλι ως επίσκοπος, του το έδωσε η Εκκλησία μέσω της συνόδου που ψηφίστηκε. Γι' αυτό. Όποιος γύρω-γύρω μιλάει και περιφρονεί την Εκκλησία, τους επισκόπους, τη σύνοδο, εκεί χάρη, Χριστός, Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει. Όχι λίγο ή πολύ, ούτε κατά συγκατάβαση, δεν υπάρχει. Όχι. Αν δεν μ' αρέσει ο δεσπότης μου, θα κάνω αυτό που έκανα πριν. Μην τα ακούσει και προηγούμενος, δεν θέλω. Ήρθα σε μια ενορία που με αναπαύει η ψυχή μου και με αναπαύει απόλυτα και η αγάπη του δεσπότη μου και η αγάπη που μου έχει ο δεσπότης μου και η αγάπη που πρέπει να έχω εγώ στο δεσπότη και η υπομονή και η υπακοή και το να είμαστε ένα με το δεσπότη μου. Εκεί χαίρεται ο Θεός και λέει εγώ εδώ είμαι. Τα υπόλοιπα αφήστε τα. Πέρυσι πήγαμε και φτάσαμε σε μακριές ιστορίες. Δεν είναι καλή Ανάσταση αυτή, δεν είναι καλή Ανάσταση η άλλη, δεν είναι καλή Ανάσταση εκείνη και είναι καλή Ανάσταση εκείνη. Τι λέτε μωρέ, τι λέτε. Ποια εκκλησία μπορούμε να περιφρονήσουμε. Ποιους κανόνες της εκκλησίας μπορούμε να περιφρονήσουμε και να πούμε αυτό που λέω εγώ είναι η αλήθεια, αυτό που λέτε εσείς δεν είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν θα πορευθούμε αυτές τις μέρες. Εκεί που είναι η διαδοχή των επισκόπων. Και συγχωρέστε με που θα πω και μία φράση. Εγώ δεν πολεμάω κανένα.
Εγώ από αγάπη τα λέω για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ τους αγαπάω όλους αυτούς. Όλους. Αλλά η αλήθεια είναι μία, δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και οι παλαιονερολογίτες, οι καημένοι, που έχουν πνευματικότητα και πονάω γι' αυτό, διότι είναι καλό κομμάτι της κοινωνίας. Το χάσανε στη διαδοχή. Από πού πήρε, λέει αυτός ο δεσπότης, τη διαδοχή, αφού δεν έχουμε. Και τι μου λέει αυτός ο δεσπότης. Εγώ πήγα, έραψα τα ρούχα μου, τα φόρεσα και φλογάω. Τι λέει. Μπορείτε, νομίζετε ότι μπορεί κάποιος που έχει, ποιοι έχουν ωραία γένια τώρα. Α, βλέπω πολλούς έχουν ωραία γένια. Νομίζετε ότι άμα δώσω εγώ τη στολή μου, μπορείτε να κάνετε το μυστήριο. Όχι. Παπά μου όμως, νιώθεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από εμάς. Τι λέτε, μωρέ, αν το νιώσω αυτό, πιάστε με, βάλτε μου τα χέρια πίσω, πως κάνω τους δίνουν με ένα ωραίο ρούχο και πάτε με εκεί. Ναι, ναι, εγώ να νιώθω ο τελευταίος από εσάς. Η ιεροσύνη μου όμως είναι εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Όχι. Όχι. Χριστός, επίσκοπος, σύνοδος, ιερείς, όλοι μαζί. Εκεί, σε αυτή τη σειρά, φτιάχνουμε εκκλησία. Δυνατή απέναντι σε όλα τα διαβόλια. Σε όλα τα διαβόλια. Κι αν ο παπάς έχει αδυναμίες, πρόβλημά του, όχι πρόβλημα της Εκκλησίας, τα μυστήρια τελούνται. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τελειώνω, δεν το τελεί καλύτερα ένας Άγιος. Όποιος ιερέας δεν έχει χάσει την ευλογία του επισκόπου του, τελεί το ίδιο όλα τα μυστήρια. Γι' αυτόν βεβαίως ισχύει αυτό που έλεγε ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός. Τι ωραίος ήταν και αυτός ο Παπούλης, δάσκαλός. Έλεγε, είναι σαν τη στάμνα που κουβαλάει νερό, κουβαλάει, ραντίζει, ποτίζει, κάνει, αλλά η ίδια μέσα μένει στεγνή. Προβλημάτων του παπά. Τη χάρη όμως μας καταδίδει ο κάθε ένας που έχει τη διαδοχή. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να ξεκινάτε και να έρχεστε συνέχεια εδώ. Να έρχεστε κάπου και εγώ γιατί σας αγαπάω. Αλλά και οι παππούλιδες του χωριού σας και της ενορίας σας είναι το ίδιο μυστήριο, η ίδια εκκλησία, η ίδια χάρη. Παπαδιά, είσαι θεολόγος, δεν ξέρω, τα είπα καλά τώρα ή τα πέρδεψα. Δεν είπε τίποτα, εντάξει. Τότε πάρω ότι, τσ' άρεσε. Θα είμαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο και αυτή που έρχεται. Βέβαια, την Κυριακή και την Κυριακή την επόμενη θα είμαι στον Άγιο Χαράλογο. Μετά εγώ το απόγευμα θα φύγω και θα πάω κάπου να μιλήσω. Μ' αγαπάνε λέει εκεί πολύ. Έτσι είναι καλή. Πολύ. Λες να μείνω εκεί. Χαρούμε πολύ. Θα σε βρέσουμε. Θα σε φάνω αυτή. Και την επόμενη εβδομάδα που δεν έχει άλλες ακολουθίες θα είμαι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα. Και Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, πρωινά και εκεί τέλος όμως. Μην με παίρνετε μετά την Ανάσταση το βράδυ. Παπά μου, εγώ πότε να κοιτάξω μόνο και θα ανακοινωνήσω. Λέω τώρα το θυμήθηκες. Ξέχασα, λέει. Δεν πειράζει. Θα τις βρίσκουμε τις άλλες. Να είμαστε καλά, η Παναγιά να είναι μαζί σας και την βέβαια το καθίστου ύμνο θα το κάνουμε εδώ την ακολουθία.
Και σας έχω από τώρα μία έκπληξη. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα θα ξαναρθείτε να το γιορτάσουμε γερά σε αγρυπνία. Γιατί, γιατί. Δύο γιορτές τεράστιες που έρχονται από τη Μυτιλίνη που λατρεύω και είναι το λείψανο του Αγίου Ραφαήλ που έχουμε εδώ μόνιμα, γιατί είναι Άγιος Ραφαήλ την επόμενη, και τον Άγιο Δούκα. Ο Άγιος Δούκας είναι ο Άγιος που εμφανίζονταν στον Παπαφώτη και τον έφτιαξε ο Παπαφώτης, και σήμερα που εμφανίστηκε σε πολλούς εκεί, του φτιάχνουν ναό κατ' εντολή του Αγίου και του Παπαφώτη. Αυτούς τους δύο Αγίους. Και θα σας έχω και καλό κέρασμα. Πάντα σας κερνάει και η Παπαδιά και εγώ. Έχετε παράπονα, καλά. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ξέρω ότι έχετε παράπονο ότι τώρα λέει αυτόν τον καιρό, ρε παπά, με λουκούμια μας τη βγάζεις και με τέτοια. Γι' αυτό είπα να κάνω την αγρυπνία να είναι καρδίσιμα τα κεράσματα.